σε οποιοδήποτε πολίτη, σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και β' η υιοθέτηση της αναφοράς που κάνει ο Δήμαρχος εναντίον του Αρχηγού, η σύμφωνη γνώμη σχετικά με την αναφορά εναντίον του πρώην Υπουργού και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Εγώ πραγματικά από πλευράς μου θέλω να το σκεφτείτε πέραν από το ΑΒ της αποφάσεως σε δύο σκέλη. Δεν θέλω ειλικρινά να το ξεχωρίσω ούτε να το ταυτίσω με το πολιτικό σκέλος ή το επιχειρηματικό. Απλά σε κάθε περίπτωση και ως προς το πολιτικό, διότι όλοι είστε δημοτικοί σύμβουλοι, δεν πρέπει να συνενέσουμε από πλευράς μας στην επικράτηση της όποιας ενδεχόμενης τρομοκρατίας ο εκάστοτε δημοτικός σύμβουλος δηλαδή, διότι το συζήτησα και με έναν πρώην συναδελφό μας, τον Δημήτρη τον Ρουσουνέλο, που μου λέει έχω στυλιτεύσει αποθέσεως πολλά κακώς κείμενα. Αναλογιστείτε αύριο αν ο κάθε δημοτικός σύμβουλος νη ή μελλοντικός, εάν θα φοβάται να στυλιτεύσει ένα κακό κείμενο ή από πλευράς του να εκφέρει ελεύθερα την άποψή του. Το α σκέλος, διότι αυτό είπα τουλάχιστον από αυτά που μπορώ να πω και στον ανακριτή, και β, είτε σαν πολίτης είτε σαν επιχειρηματίας, να φοβάμαι, ο καθένας από εμάς να φοβάται να πάει στο σπίτι του έχοντας τελειώσει τη δουλειά του ή να κυκλοφορήσει ελεύθερα. Δηλαδή το αίσθημα της ασφάλειας τελευταία έχει καταληθεί, το έχουμε ακούσει πολλάκις από συμπολίτες μας, είτε για παράνομες καταλήψεις οικοδομών από ύποπτους ανθρώπους που κυκλοφορούν στο νησί, είτε ολόκληρες περιοχές του παλαιού οικισμού, όπως είπατε και εσείς κύριε Καμή σωστά, είτε στους Μήλους, στην Αλευκάντρα, στον Αϊχαραλάμπη ή στο Κάστρο. Δηλαδή, αλίμον αν φοβόμαστε να μπούμε και να βγούμε ελεύθερα από τα σπίτια μας. Είτε είσαι δημοτικός σύμβουλος, είτε όχι. Αυτό μονάχα από μένα. Κυρία Σαμψούνη, το λόγο.